Μία δωρεά καρδιάς από τους ομογενείς της Αμερικής, οι οποίοι μπορεί να μένουν μακριά από την πατρίδα τους και να χρειάζεται να περάσουν έναν ωκεανό για να φτάσουν στην Κρήτη, ωστόσο δεν ξεχνούν τον τόπο τους και φροντίζουν γι' αυτόν και τους κατοίκους του. Είναι τώρα το 7ο κοντέινερ που έχουμε στείλει στην Κρήτη και στερεά Ελλάδα με αξία πάνω τα 5 εκατομμύρια δολάρια υλικά, αλλά πιο σημαντικό όλους τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν βοηθήσει. Εύχομαι να υπάρχει συνέχεια ώστε να γίνεται το καλύτερο δυνατόν για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι εδώ που έχουν ανάγκη. Η Παγκριτική Ένωση Αμερικής και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities έκαναν μία γιγάντια προσφορά υγειονομικού υλικού για όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης, γεγονός που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μια σημαντική συνεισφορά που έρχεται να προσθέσει στον εξοπλισμό και στο υγειονομικό υλικό που όλο το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να έχουμε στα νοσοκομεία μας, καταφέραμε να έχουμε στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά στις μέρες που δεχόμαστε πίεση και σε εθνικά θέματα και αντιλαμβανόμαστε ότι συνεχίζει να αποτελεί η ελληνική και ορθόδοξη κοινότητα του εξωτερικού, όπου και αν βρίσκεται αυτή, ένα φάρο ελπίδας, αισιοδοξίας, αλληλεγγύης, ομόνοιας και σύμπνοιας. Με μεγάλη χαρά έγινε σήμερα η παράδοση, παραλαβή υγειονομικού υλικού που προέρχεται, που εστάλει από την Ομογένεια της Αμερικής, ένα κοντέινερ, 27 μπαλέτες, που θα διανεμηθεί στις δομές του νησιού μας. Θεωρούμε ότι θα είναι μια σημαντική συνδρομή στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας και όλοι μαζί θα μπορέσουμε συστρατευόμενοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που αντιμετωπίζεται σήμερα παγκοσμίως. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και μετέφεραν αυτά τα είδη, την Παγκριτική Ένωση που πρωτοστατεί πάντοτε σε τέτοιες προσπάθειες αλληλεγγύης. Το υγειονομικό υλικό που αναμένεται να συμβάλλει στην διαρκώς αυξανόμενη κάλυψη αναγκών και να παρέχει ακόμα πιο ουσιαστικές υπηρεσίες υγείας εστάλει στην Ελλάδα με κοντέινερ και παρελήφθη από την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη.